Σχεδόν 6 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Αντώνης Βγόντζας, ο γεραπετρίτης νομικός, δάσκαλος, αρθρογράφος, μα περισσότερο άνθρωπος, παραμένει φάρος και οδηγός. Σε μια ειδική εκδήλωση, ο Δήμος Δάφνης Ημιτού τίμησε και τη μνήμη και το έργο του Αντώνη Βγόντζα, με το δήμαρχο της περιοχής να ανακοινώνει την απόφασή του να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετονομασία της οδού Φίλωνος, της οδού που μεγάλωσε και στην οποία βρίσκεται το πατρικό σπίτι της οικογένειας, σε οδό Αντώνη Βγόντζα. Αποφάσισα να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετονομασία της οδού Φίλωνος, στον Ημιτό, σε οδό Αντώνη Βγόντζα. Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη, με την οικογένεια του Αντώνη Βγόντζα να είναι ιδιαίτερα συγκινημένη από αυτή την τιμή που γίνεται στον άνθρωπο που κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Είμαι βέβαιος πως η Δημοτική Σύμβουλη όλων των παρατάξεων θα αποδεχθούν με χαρά την πρότασή μου και οι επόμενες γενιές θα ζουν και θα περιδιαβαίνουν μια οδό που θα φέρει το όνομα ενός σπουδαίου ανθρώπου, ενός σπουδαίου ημιτιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή δεν είναι η μοναδική τιμή για τον Αντώνη Βγόντζα. Ο Δήμος Ημιτού έχει θεσπίσει το βραβείο Αριστείας Αντώνης Βγόντζας, που δίνεται κάθε χρόνο από το διδακτικό έτος 2021-2022 σε μαθήτρια ή μαθητή με την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα βραβείο για το οποίο ο διαπρεπής νομικός με την πολυσχηδή προσωπικότητα θα ήταν ιδιαίτερα περήφανος, αφού για τους νέους τα οράματα και τα δικαιώματά τους μάχονταν σε ολόκληρη τη ζωή του. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2007 στο Δημαρχείο Ημιτού όταν παρουσίαζε το βιβλίο του. Με τη ζεστή φωνή του μιλούσε για τους ανθρώπους που έκτισαν το σπιτικό τους εδώ, τις νίκες και τις ήττες τους, τα οράματά τους και τις απογοητεύσεις τους. Έλεγε, παίζω με τις λέξεις γιατί είμαι τρυφερός με τους ανθρώπους. Και κατέληγε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι ως το τέλος. Αυτός ήταν ο Αντώνης Βγόντζας. Ένας τρυφερός, ειλικρινής και έντιμος συμπολίτης μας μέχρι το τέλος.